Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή μας θα μεταφερθεί στην κοινότητα καρδιοχωρίου του Δήμου Εορδαίας, όπου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου φυλάσσονται τεμάχια λειψάνων των πέντε μαρτύρων εξ Αμοθράκης. Πανηγυρίζει λοιπόν ο Ιερός Ναός και η εκπομπή μας βρίσκεται εκεί να παρακολουθήσει τις πανηγυρικές λατρευτικές εκδηλώσεις. Και τον οβατό σου να σε κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου. Ήρθε η ψυχή μου επί τον κύριο. Σήμερα θέλαν πανηγύρι, τον πιστό χωρία, τα πρόσθεση σαμένη. Χριστός σιγουρεύονται.
Μαρία, ορθή. Yeah.
ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος ήλαιος γενού ημιδές ποτέ με τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντα εχθρό και πολέμιο, είναι στον ημών της ζωής.
των Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων από την Σαμοθράκη. Η μνήμη τους κανονικά είναι στις 6 Απριλίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει μεταφερθεί και γιορτάζεται επίσημα την Κυριακή του Θωμά. Εμείς εδώ έχουμε αυτή την ημέρα, καθώς σχετίζεται με την υποδοχή των Λειψάνωτων, η οποία μάλλον είχε λάβει μέρος και γίνει εδώ στο χωριό σας και πολλοί και σίγουρα όλοι οι εξημών ήμασταν εδώ εκείνη την ημέρα. Μια υπέροχη, μια χαρμόσυνη, μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα για το χωριό αυτό. Επί ιερέως πατρός Θεοφύλου και συνεχίζεται και επί του πατρός Χαραλάντος. Βλέπουμε με αφορμή τη μνήμη των Αγίων και το πότε την γιορτάζουμε και το πού την γιορτάζουμε, βλέπουμε ακριβώς την οικουμενικότητα των Αγίων μας. Βλέπουμε ότι αυτοί οι Άγιοι μας δεν περιορίζονται. Βλέπουμε ότι η γιορτή και η τιμή τους δεν περιορίζεται πουθενά. Η Εκκλησία μας αποφασίζει, η τοπική Εκκλησία, κάθε φορά όπως είναι στη δική μας περίπτωση, το πότε θα γιορτάσει κάποιους Αγίους. Συνήθως η 6η Απριλίου πέφτει, είναι η Σαρακοστή του Πάσχα, οπότε μεταφέρεται μετά το Πάσχα για να γιορταστεί επίσημα και πανηγυρικά. Σε εμάς εδώ, για τους λόγους που έκρινε ο τότε Μητροπολίτης, μεταφέρθηκε αυτήν ακριβώς την Κυριακή. Και είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό γεγονός. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιοι μας δεν περιορίζονται. Η τιμή τους μπορεί να γίνεται παντού και πάντοτε με τις ευλογίες πάντοτε της Εκκλησίας μας, της τοπικής Εκκλησίας και όχι από αυθαιρεσίες προσωπικές δικές μας. Ο λόγος ο οποίος δεν περιορίζονται αυτοί οι Άγιοι μας και είναι οικουμενικοί με όμικρον γιώτα, είναι καθώς το ίδιο ακριβώς, είναι και η πίστη μας. Η πίστη μας είναι πίστη ελευθερίας, είναι πίστη οικουμενική. Σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζεται, τιμάται και υπάρχει αυτή η πίστη μας. Όπου και να πάει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει έστω ένα άνθρωπο χριστιανό, ένα ορθόδοξο χριστιανό. Ακόμη και σε μέρη όπου δεν είναι τόσο διαδεδομένος ο χριστιανισμός. Ακόμη και εκεί που δεν το περιμένει κανείς, βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον δικό τους αγώνα, την δική τους προσπάθεια πνευματική, ώστε να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ακριβώς αυτό έκαναν και οι Άγιοι μας. Αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή να το πούμε αλλιώς, της πίστης μας, το γνώριζαν. Και ως άνθρωποι που ήταν και αυτοί σαν και εμάς και καλή ώρα ήταν και αυτοί μέσα στους ναούς της τότε εποχής, όπως είμαστε και εμείς, εμπνεύστηκαν ακριβώς από αυτή την πίστη, εμπνεύστηκαν από τα χαρακτηριστικά της πίστης αυτής, εμπνεύστηκαν κυρίως από τον αρχηγό της πίστης αυτής, από τον Κύριό μας και Θεό μας Ιησού Χριστό. Εμπνέονται λοιπόν και αποφασίζουν ελεύθερα, πίστη ελευθερίας, και από αγάπη προς τον Θεό μας, να ακολουθήσουν αυτή την πορεία που ο ίδιος χάραξε. Να ακολουθήσουν αυτή την πορεία που ο ίδιος χάραξε πρώτα με τα έργα του και κατόπιν με τα λόγια του. Και το καταφέρνουν και το πετυχαίνουν. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει να βαδίσει στη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κάνει την προσπάθεια αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην συγκινηθεί, να μην τον σπλαχνιστεί και να μην τον ευλογήσει και να τον αγιάσει για τον κόπο. Βέβαια, εδώ χρειάζεται να προσέξουμε κάτι, ένα σημείο. Ποιο είναι αυτό? Τον κόπο
την προσπάθεια την πνευματική, μάλλον αφήσουμε τη λέξη κόπος, γιατί έχει και αρνητική έννοια. Γιατί η προσπάθεια η πνευματική δεν περιέχει κάτι το αρνητικό, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν την πνευματική, ο άνθρωπος την κάνει από αγάπη προς τον Θεό. Και όπως αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και κάνουμε τα πάντα για Αυτόν, κάνουμε τα πάντα για να είμαστε μαζί Του, κάνουμε τα πάντα για να Τον ευχαριστήσουμε, χωρίς αυτό να έχει αρνητικά συναισθήματα για εμάς, έτσι ακριβώς και ακόμη περισσότερο, είμαστε και απέναντι στον Θεό μας. Έτσι είναι η υγιής πνευματική σχέση μας με τον Θεό μας. Ότι κάνουμε τα πάντα για αυτό, ακόμη και αν διαφωνούμε με αυτό. Εκεί ακριβώς, ως ξεχωριστές και ιδιαίτερες προσωπικότητες, μπορούμε να πούμε, Θεέ μου, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά επειδή σε αγαπάω, εγώ θα το κάνω. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτό είναι απόδοση έμπρακτη, ότι πραγματικά αγαπάμε τον Θεό μας. Έτσι, με έναν τέτοιο τρόπο, έχουμε υγιή σχέση απέναντι από τον Θεό. Υγιή σχέση με τον Θεό μας. Αν κάνουμε όμως το λάθος και πούμε ότι εγώ θα προσπαθήσω, θα κάνω αυτά που λέει ο Θεός, και όντως θα προσπαθώ, για να δεχθώ την χάρη Του και για να μαγιάσει, δηλαδή να το δούμε συμφεροντολογικά, αν το δούμε έτσι, τότε δυστυχώς έχουμε αποτύχει, έχουμε χάσει τον κόπο μας. Δεν είναι πίστη συμφέροντος η πίστη μας. Δεν είναι συμφεροντολογική. Είναι πίστη αγάπης, είναι πίστη ελευθερίας, είναι πίστη οικουμενική. Κανείς δεν μας αναγκάζει να προχωρήσουμε, να βαδίσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Όταν όμως θα επιλέξουμε να πορευτούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του, ας φροντίσουμε πρώτα να το γνωρίσουμε καλά. Γιατί κάνουμε ένα ακόμη λάθος εμείς οι χριστιανοί. Ακούμε δύο πράγματα από την πίστη μας και τα βάζουμε στον εαυτό μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προβάλλουμε προς τα έξω μία πίστη προσωπική, την προσωπική μας πίστη και να την δείχνουμε ως πίστη του Θεού μας, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίσουμε πραγματικά ακριβώς την πίστη μας όπως μας την δίδαξε ο ίδιος ο Θεός μας. Όταν έχουμε καλή αγωνία, μπορούμε να το κάνουμε. Διαβάζοντας τις γραφές, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, τους ύμνους, τους ψαλμούς της Εκκλησίας μας, τους βίους των Αγίων μας, καλή ώρα με αυτούς που γιορτάζουμε σήμερα, και ζώντας μυστηριακή ζωή, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κυρίως σε αυτό της εξομολόγησης και της Θείας Ευχαριστίας. Τότε ο Θεός συγκινείται και ανταμείβει τον κόπο μας. Εμείς όμως το τονίζω, το ξαναλέω, δεν θα το κάνουμε για να έχουμε ανταμοιβή, το κάνουμε απλά γιατί αγαπάμε. Ακόμη και αν δεν μας δώσει ο Θεός ανταμοιβή, εμείς συνεχίζουμε, γιατί απλά αγαπάμε. Έτσι βλέπουμε το πώς αυτοί οι Άγιοι μας εμπνεύστηκαν από την πίστη μας, από τη διδασκαλία της πίστης μας, από τον ίδιο τον Χριστό μας. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς να εμπνευστούμε από τον Θεό μας, από την πίστη μας, από τους σημερινά εορταζομένους Αγίους εδώ, στην Εκκλησία αυτή του Καλλιοχωρίου. Καλούμαστε να εμπνευστούμε και εμείς και να βαδίσουμε και εμείς όπως και αυτοί. Να προχωρήσουμε και εμείς και να ζήσουμε την πίστη μας ως οικουμενική, ως πίστη ελευθερίας, ως πίστη αγάπης. Τότε και εμείς θα έχουμε πετύχει τον σκοπό μας. Και τότε και εμείς
θα ζούμε πλέον τον παράδεισό μας από αυτήν εδώ την ζωή. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ακολουθήσει τα βήματα του ίδιου του Χριστού μας. Είναι κρίμα να έχουμε τόσα παραδείγματα, ξεκινώντας από τον Χριστό μας, συνεχίζοντας την Παναγία μας και καταλήγοντας σε όλους τους Αγίους μας, και να μην εμπνευστούμε από αυτήν τη ζωή τους. Είναι κρίμα για εμάς κάτι τέτοιο. Άλλωστε νομίζω ότι η παρουσία όλων μας εδώ δείχνει ακριβώς αυτό, την προσπάθειά μας και την αγωνία μας να ζήσουμε κατά Θεό. Το ότι υπάρχει μία τύπου, να το πούμε, έμπνευση από τη ζωή αυτών των Αγίων. Και ο κάθε ένας την καλλιεργεί και προχωράει στη ζωή του. Και τότε πλέον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τότε πλέον δεν έχει να τον στενοχωρήσει και να τον φτάσει σε άσχημες καταστάσεις απολύτως τίποτα. Γιατί έχει μέσα του τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη. Αυτά τα χαρακτηριστικά και πολλά ακόμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία τα ψάχνουμε παντού και πολλές φορές τα ψάχνουμε έξω από την πίστη μας. Κάτι το οποίο είναι τραγικό λάθος. Εδώ ο Θεός με το παράδειγμά Του και με το παράδειγμα των Αγίων μας μας δείχνουν τον δρόμο. Είναι στο χέρι μας αν θα εμπνευστούμε από αυτούς και ελεύθερα από αγάπη προς τον Θεό μας επιλέξουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά Τους. Καλό αγιασμό σε όλους μας. Αμήν. Σαμοθράκη, Άγιοι Πέντε Μάρτυρες, ας προσβεύουν και για όλους εμάς. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Χαίρετε.